αυτές στους πρόποδες του Όλυμπου, που ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας είπε ότι πέρασε το Everest, όπως και η φέτα άλλωστε κοστίζει μόνο 6,5 ευρώ, αλλά και από την Παλαιστίνη, σήμερα στην Καρδίτσα, για έναν αγώνα που δεν είναι προσωπικός, καθώς ορίζω δεν είμαι υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Ένας αγώνας για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, για το παρόν και το μέλλον του ιδρυτικού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πατρίδας μας και στον πυρήνα της Ευρωζώνης, που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτές οι εκλογές να απαξιωθούν. Όμως χρειαζόμαστε Έλληνες αντιπροσώπους, την εθνική αντιπροσωπεία, σαν και αυτούς, όπως και αυτοί που έστειλε τις προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ανέδειξαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν κυριολεκτικά τη ζωή και το θάνατό μας. Αναφέρομαι στην καταπάτηση του κράτους δικαίου. Αναφέρομαι σε αυτό που σας απασχολεί ως λειτουργούς της ενημέρωσης. Ότι η πατρίδα μας πιάνει στο 107 παγκοσμίως όσον αφορά την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία που είναι πυλώνας της δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι και στην προσπάθεια συγκάλυψης του τεχνολογικού δυστυχήματος που στέρισε 57 συμπατριώτες μας και αν δεν ήταν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μάνες απλά θα κλαίγανε μονάχες τους. Οι ευρωπαϊκές κάλπες είναι σημαντικές, είναι εξίσου σημαντικές με τις εθνικές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια Προοδευτική Συμμαχία ξέρει ότι 10 Ιουνίου πάλι Έλληνα Πρωθυπουργό θα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη δεξιά στην κυβέρνηση. Αλλά θέλουμε μια χώρα που ας ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες να σηκώνει τους ώμους της, να μην γίνεται θέμα όπως είναι τώρα, γιατί είναι όλα στην Ελλάδα και ελέγχει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγανε. Ας ξεκινήσουμε την αξιοπρέπεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έρθει και στην Καρδίτσα και στην Αθήνα και στο Ζάλεο για να έχουμε μια καλύτερη ζωή.